Γιατί δεν είναι μόνο Εύρος, κυρίες και κύριοι, στις φλόγες, είναι και η Ροδόπη και η Καβάλα. Πάμε λοιπόν στην Αναστασία Αργυριάδου, που είναι έξω από το διαλεκτό της Καβάλας, Αναστασία, εκεί όπου νωρίτερα τυλίχθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα στις φλόγες και επέστησαν σοβαρά εγκάβματα δύο πυροσβέστες. Αναστατωμένοι οι κάτοικοι εδώ στο διαλεκτό είναι ένα από τα 7 χωριά του Δήμου Νέστου που προστατεύονται, Νίκο, από τη συνθήκη Ραμσάρ. Η φωτιά ξέσπασε εδώ την ίδια ώρα που ξέσπασε και η φωτιά στη Δαδιά, ένα δάσος Natura. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, Νίκο. Οι κάτοικοι ξαφνικά είδαν από δύο διαφορετικές εστίες τις φλόγες να του ζώνουν. Στην κυριολεξία έμπαιναν μέσα στα σπίτια τους. Πήραν στα χέρια τα λάστιχα και προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Μόνοι τους κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Ήρθαν εδώ πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο επειδή έχουν τραβηχτεί περισσότερες δυνάμεις προς την Αλεξανδρούπολη, δεν ήταν τόσες πολλές. Σε μια γυναίκα που βρίσκεται εδώ κοντά μας έδωσε τις πρώτες βοήθειες στους 4 τονικά πυροσβέστες, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Εγκάβματα έχουν οι δύο σοβαρότερα. Κάηκε και ένα πυροσβεστικό όχημα. Το χωριό εκενώθηκε άμεσα. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης για άλλα 6 χωριά, 6 οικισμούς συνολικά. Το εκλεκτό, το διαλεκτό που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τη Δαμασκηνά, την Αβραμιλιά, το νέο και το παλιό Ξεριά. Ο Ξεριάς είναι χωριό εγκατελειμμένο ευτυχώς, γιατί τα σπίτια, από ό,τι μας ενημέρωσαν, έχουν καεί ολοσχερώς και σπίτια. Τον γέροντα. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει σπίτια και εδώ στο διαλεκτό όπου βρισκόμαστε. Οι κάτοικοι είδαν με τα ίδια τους τα μάτια να καίγονται πάνω από 6 κατοικίες, καίγονται και πυμνιοστάσια. Δεν γνωρίζουν ακριβώς το μέγεθος της καταστροφής. Από ό,τι βλέπετε εδώ, δυνάμεις αστυνομίας έχουν κλείσει το δρόμο και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να μπει μέσα. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Η φωτιά τώρα με τη ροπή του ανέμου πηγαίνει προς τα διπλανά χωριά που έχουν εκενωθεί και αυτά. Σας δείχνει τώρα ο Δημήτρης ο Τσιόπλος ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Οι κάτοικοι γύρω στους 60 στο συγκεκριμένο χωριό βρίσκονται εδώ μαζί μας. Ο Δήμος τους έχει παραχωρήσει έναν χώρο δημοτικό για να διανυκτερεύσουν. Ωστόσο δεν θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να αφήσουν τις περιουσίες τους. Περιμένουν με αγωνία να μάθουν κάποιο νέο για το δικό τους σπίτι, αν έχει καεί ή όχι. Θα συνομιλήσουμε με κάποιους από αυτούς, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε και αν έχουμε χρόνο. Καλησπέρα σας. Εσείς πήγατε και βοηθήσατε τη μητέρα σας με... Και ό,τι μπορούσα, όποιον μπορούσα, γιατί είχαν άνθρωποι, δεν το περιμέναμε, έγινε ξαφνικά. Εγώ είδα ότι ξεκίνησε ένα μέτωπο ανατολικά, από το διαλεκτό δηλαδή, και ξαφνικά δεύτερο μέτωπο από τα νεκροταφεία που είναι στη δυτική πλευρά. Και αυτό είναι να παραξενεύει, γιατί η φωτιά δεν σημαίνει ότι προχώρησε και έφτασε από ανατολικά στα δυτικά, αλλά ήταν συγχρόνος, ναι. Και κάποιος και στην αυλή του είδε μια εστία κάτω από το σπίτι του. Δηλαδή περίεργα πράγματα που δείχνει εμπρισμό. Για περίεργα πράγματα και εμπρισμό μίλησε ο κάτοικος. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Αργυριάδου, για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε.